Στο ίδιο μήκο σχήματο κινείται κυρίε και κύριοι και το Βερολίνο. Σύνδεση με τη Βόνη, την Deutsche Welle και την Ειρήνη Αναστασοπούλου εκτιμούν και εκεί ότι επίκειται εκδήλωση εισβολή, Ειρήνη, σωστά. Και υπάρχει και πολύ μεγάλη ανησυχία σε δηλώσει του σε δύο τηλεοπτικού σταθμού. Ο Καγκελάριο Σόλτ είπε ότι η κατάσταση είναι απειλητική, ότι αν η Ρωσία συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι, φοβάται ότι η Ευρώπη κινείται προ μια κατεύθυνση μη ειρηνική. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τη λέξη πόλεμο ή πολεμική. Ε, είπε ότι ο καθένας, αν ο καθένα ψαχουλεύει τα βιβλία τη ιστορία και κάνει σκέψει αναθεωρητικέ, τότε η περίοδο που θα ακολουθήσει θα είναι τα, ε, στην ερώτηση, δε, τι προτίθεται να κάνει η Γερμανία στο ενδεχόμενο ρωσική εισβολή, ε, είπε ότι η Γερμανία αλλά και η Ευρωπαϊκή. Και η Ένωση είναι στη θέση να επιβάλλουν ακόμα πιο αυστηρότερε κυρώσει. Υποθέτω αυτό θα πρέπει να γίνει αύριο. Είπε ότι δεν είναι δυνατόν να παραβιάζονται τα σύνορα και να ψάχνει κανεί που ήταν τα σύνορά του πριν από δεκαετίε. Επίση, θα πρέπει να σου πω ότι ο πρέσβη τη Ουκρανία εδώ στην Γερμανία έκανε φοβερό pressing στην γερμανική πλευρά για να δώσει όπλα στην Ουκρανία. Mm -hmm. Ρωτήθηκε από αυτού και ο Σόλτ και είπε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η Γερμανία την στάση τη, δεν πρόκειται να δώσει όπλα. Εξάλλου, δεν θα ήταν σωστό, είπε, να αναθεωρήσουμε τη θέση μα αυτή την συγκυριασία. Σα ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνα.